Τράμα ρε! Όπως είσαι τελειώνεται ρε! Όχι άντρας! Άντρας υπάσιμον που ***α! Αρσενικό! Χωρίς τη Χρυσή Αυγή, οι γειτονιές μας είναι καλύτερες. Η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται. Ενημερώσου. GoldenDawnWatch.org. Το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα σκέτς και κύριοι, άλλη μια εβδομάδα της Δίκης Χρύσης Αυγής. Είμαστε εδώ στην σχετική εκπομπή στο Omnia TV να δούμε τι συνέβη στις δύο δικασίμους που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Δικασίμους 251 και 252, 21 και 24 Μαΐου αντίστοιχα. Διανύουμε την 111η εβδομάδα δίκης της Χρυσής Αυγής. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάγνωσης εγγράφων, προβολής, ανάγνωσης, ακοής, ακρόασης τέλος πάντων, των αναγνωστέων που έχει στη λίστα της η δικογραφία της Δίκης της Χρυσής Αυγής. Αυτή την εβδομάδα είχαμε αναγνώσεις κομματιών από, όπως και την προηγούμενη, συνέχισε αυτό, από τις ένορκες καταθέσεις διαφόρων μαρτύρων, έγγραφα τα οποία είχαν εισφέρει στην διαδικασία της αρχικής τους εξέτασης. Και στη συνέχεια είχαμε και το άνοιγμα επιπλέων δίσκων, προβολές υλικών ψηφιακών τεκμηρίων από επιπλέον δίσκους, όπως για παράδειγμα αυτών του Αναδιώτη και του Ηλιόπουλου, καθώς επίσης και την ανάγνωση κάποιων μηνυμάτων SMS, γνωστά μηνύματα δημοσιευμένα του Γιάννη Λαγού από την υπόθεση Συνεργείο. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα αυτά. Ξεκινήσαμε την 21η Μαΐου, 251η μέρα δίκης της Χρυσής Αυγής, και η μέρα ξεκίνησε με 5 κουβέντες σε σχέση με εκκρεμότητες αναφορικά με τα αναγνωστέα. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες από ενστάσεις που έχουν κάνει ή της υπεράσπισης, καθώς επίσης και η σημαντική εκκρεμότητα που αφορά στην ανάγνωση του πρώτου καταστατικού της Χρυσής Αυγής που έχει εισφέρει ο Δημήτρης Ψαράς. Θα τα δούμε όλα αυτά στις επόμενες δικασίμους. Για αυτές τις δύο δικασίμους που μας πέρασαν αυτή την εβδομάδα, είχαμε πρωτίστως ξεκίνησε μάλλον το δικαστήριο από την ανάγνωση από μαγνητοφωνημένων κομματιών από από το ντοκιμαντέρ The Cleaners του κινηματογραφιστή Γεωργούση, ο οποίος εισέφερε από μαγνητοφωνήσεις από τη συγκεκριμένη του δουλειά, οι οποίες αποδείχνυαν πράγματα σε σχέση με την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής και το τι συνέβαινε γύρω από τον Άγιο Παντελεήμονα. Χαρακτηριστικά διάβαζε ο δικαστής Ανέστης τις απομαγνητοφωνήσεις και έλεγε, διάβαζε πράγματα όπως θα ανοίξουμε τους φούρνους. Δεν πιστεύω, λέει, να είμαστε όλοι χρυσαυγίτες εδώ που πίνουν τον καφέ του στην πλατεία. Αν σκοτώσει άλλον ένα, θα είναι δώρο από το κράτος. Θέλω να δω τι τραβάς κλπ. Όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το έχουμε ακούσει και από άλλους δημοσιογράφους και ντοκιμαντερίστες αυτό. Ενώ χαρακτηριστικά, λέει, ο Πλωμαρίτης, που είναι ο στάρ του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, το πρώτο ξύλο που θα φάτε θα είναι στη Βουλή. Στη συνέχεια. Σε συνέχεια των απομαγνητοφωνήσεων αυτών, μιλάει για φούρνους, μιλάει για σαπούνια, μιλάει για λαμπατέρ, θα τους κάνουμε λαμπατέρ, θα τους κάνουμε σαπούνια, θα ανοίξουμε τους φούρνους, θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι σύμφωνα με τη σύγχρονη φιλολογία αυτά είναι και τα τελευταία λόγια του Γιώζεφ Γκέμπελς. Εκεί λοιπόν που λέγονται όλα αυτά, ο συνήγορος Ρουσόπουλος θεωρεί ότι έχει μια σημασία να παρέμβει λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης δεν μας έφερε τίποτα από ένα σούγκαρ κάτι. Πιθανόν να ήταν σούγκαρ ντάντις, δεν ξέρω γιατί έχει ξανααναφερθεί αυτό το πράγμα. Μας έχουν συνηθίσει πια 3 χρόνια της υπεράσπισης σε τέτοια σχόλια. Ενώ στη συνέχεια έχουμε την ανάκαμψη της... έχουμε την επιστροφή, θα έλεγε κανείς, της συνηγόρου Βελέτσας, η οποία, να θυμίσω, την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά της δίκης της Χρυσής Αυγής, του σχολιασμού της, στις μαρτυρικές καταθέσεις των μαρτύρων πολιτικής αγωγής, κάθε φορά που έκανε λοιπόν σχολιασμό, έλεγε στο τέλος ότι ο μάρτυρας δεν εισέφερε τίποτα, δεν έχει πει τίποτα σχετικό με τις υποθέσεις, τι είναι αυτά που λέει κτλ. Το ίδιο κάνει εκτός σχολιασμού, βιάστηκε λίγο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σχολιασμό όλων όσων έχουν επιδειχθεί στην αίθουσα από τα αναγνωστέα, αλλά είπε κάποια στιγμή στην πρόεδρο ότι έγγραφο προς έγγραφο είναι όλα άσχετα, λέει η συνήγορος Βελέτζα. Συνεπώς, μία ολόκληρη λίστα εγγράφων, κάτι πάνω από, ξέρω εγώ πόσο είναι, 1 τεραμπάιτ, 1,5 τεραμπάιτ υλικό, για την συνήγορο Βελέτζα είναι άσχετα. Αυτή ήταν η σκέψη της για τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά. Έχει μια σημασία να πούμε ότι κατά την 251η ημέρα υπήρξε μια διακοπή περί τη μία ώρα, διότι υπήρξε ένα τηλεφώνημα για βόμβα στην αίθουσα. Ούτως ή άλλως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει κανένας από τους περασπιστές. Όλοι έσπευσαν αμέσως μετά τη συνέχιση της διαδικασίας και μετά τη διακοπή για το σχετικό έλεγχο από τις αρχές στο χώρο. Η μέρα 251 πρακτικά αυτά τα οποία είχε μετά την ανάγνωση της απομαγνητοφώνησης των κομματιών από το ντοκιμαντέρ του Γεωργού Σιντεκλίνερς, είχε ανάγνωση της κατάθεσης πρακτικά του Αλιβιζάτου, της ένορκης κατάθεσης που είχε κάνει πριν εξεταστεί και πριν ξεκινήσει η δίκη κτλ. Είχε τέτοιου τύπου υλικό, το οποίο ήταν επί το πλείστον αναγνώσεις. Φτάσαμε κάποια στιγμή και στην ένορκη του Μπασκάκη με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, με άρθρα για εισβολές σε διαμερίσματα μεταναστών κτλ. Πράγματα τα οποία τα έχουμε δει από αυτήν εδώ την εκπομπή, τις ημέρες εκείνες που κατέθετε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Μπορείτε καλύτερα να ανατρέξετε συγκεκριμένες εκπομπές, τα έχουμε δημοσιεύσει όλα αυτά. Στη συνέχεια υπήρξαν αναγνώσεις αναφορικά με έγγραφα τα οποία είχαν να κάνουν με μία ανάλυση της Χρυσής Αυγής από την, μάλλον αυτά που έλεγε η Φωτεινή Πιπηλή κατά την ένορκη εξέτασή της και βέβαια διάφορα άλλα στοιχεία που εισέφερε, άρθρα και λοιπά τέτοια, τα οποία επίσης έχουμε δει. Να σημειώσουμε εδώ ότι όλα αυτά, οι αναγνώσεις δηλαδή, τα αναγνωστέα έγγραφα, περιέχουν μέσα και τις ένορκες εξετάσεις τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, καθώς επίσης και τα διάφορα αποδεικτικά που έχουν εισφέρει. Ένα μέρος αυτών τα έχουμε δείξει σε προηγούμενες εκπομπές, ενώ πρακτικά οι καταθέσεις τους επί το πλείστον έλεγαν αυτά που έχουμε ήδη καταγράψει σαν κατά τη διάρκεια της φυσικής τους παρουσίας στο ακροατήριο. Η όλη λοιπόν διαδικασία για την 451, για την 251 με συγχωρείτε ημέρα, ήταν τέτοιου τύπου, μαζί με κάποιες ερωτήσεις του λαγού στο κοινοβούλιο σε σχέση με την αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, με κάποιες την υπόθεση του κάποιων ξυλοδαρμών στον Πειραιά, που επίσης τα έχουμε ξαναδεί αυτά, και τις καταθέσεις από το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, διάφορα τέτοια πράγματα, και φτάνουμε κάποια στιγμή στο φάκελο του Ράπτη, του μάρτυρα Ράπτη, ο οποίος είχε κάνει την σχετική κατάθεση για τους βανδαλισμούς στο εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων, όπου και εκεί κάπου ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη δικάση μου, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της δικασή μου ήταν αναγνώσεις. Και φτάνουμε στη δικάση μου 252, στην οποία δικάση μου 252 η όλη διαδικασία ξεκινά με τη συνέχιση
των αναγνώσεων και φτάνουμε στα μηνύματα λαγού πια, τα μηνύματα τα γνωστά, τα δημοσιευμένα, σε σχέση με το συνεργείο. Πήγε πολύ καλά, λέει ο Λαγός, στην Νικόλ Μπενέκη, στο τέλος κάναν προσαγωγές, πάμε τώρα στο τμήμα, όλα καλά, τώρα κατάλαβα μόνο όταν κάνω επεισόδια με θες. Στη συνέχεια υπήρξε ένα μικρό μπέρδεμα με τη σειρά των μηνυμάτων, παρόλα αυτά όλα αυτά είναι δημοσιευμένα, μπορείτε να τα βρείτε. Αν θυμάμαι καλά, η Εφημερίδα των Συντακτών είχε κάνει τη σχετική δημοσίευση. Πήγε πολύ καλά, κάνανε προσαγωγές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μπράβο, λατρεία, πάντα χάνω τα καλά, του λέει η Νικόλ Μπενέκη, ενώ πριν του έχει πει εξιτάρομαι κάθε φορά που το κάνεις, εννοώντας τους διάφορους αυτούς ξυλοδαρμούς. Αναφέρουν και όσα τότε έγραφε το Indie Media. Στο Indie γράφουν ότι τους κοπανίσατε, λέει η Νικόλ Μπενέκη, ενώ στη συνέχεια σχολιάζει ο Άνδρακλας μου δέρνει λαλαλα κτλ. Όλο αυτό μας δείχνει λίγο το πώς μετά από τέτοιου τύπου δράσεις της Χρυσής Αυγής υπήρχαν τα σχόλια στους κύκλους του καθενός από τους δράστες σε σχέση με το τι έκαναν, και βέβαια μας δείχνει το ότι από τη στιγμή που υπήρχαν τα σχόλια και από τη στιγμή που διαμείγονται και αυτοί όλοι οι διάλογοι, το πόσο όλοι αυτοί ήταν μέρος αυτής της διαδικασίας, την ξέραν αυτή τη διαδικασία και τη χαίρονταν. Μιλάμε για ένα τέτοιο σκηνικό που διαμορφώνεται από αυτά τα οποία μέχρι τώρα έχουν επιδειχθεί στην αίθουσα. Προσέξτε, δεν μιλάμε για την αίσθησή μας, δεν μιλάμε για πράγματα που συζητάμε μεταξύ μας, δεν μιλάμε για πράγματα που κάποιοι μπορεί να γράφουν αυθαίρετα ή για πράγματα τα οποία αποτελούν καταγγελίες και περιμένουμε να αποδειχθούν. Μιλάμε για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και τα αποδεικτικά στοιχεία που προβάλλονται, διαβάζονται, ακούγονται μέσα στην αίθουσα ενώπιον του δικαστηρίου. Γιατί καλώς κακώς έχει τη σημασία του να το σημειώνουμε αυτό, για να μην ξεχνάμε τη βαρύτητα της κάθε διαδικασίας και της κάθε, αν θέλει κανείς, και δημοσίευσης. Λοιπόν, στη συνέχεια, και αφού φτάσαμε στα μηνύματα του Λαγού, το δικαστήριο προχώρησε σε παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες παρακάτω έγγραφα και αποδεικτικά, τα οποία έγγραφα και αποδεικτικά είχαν επιτοπλίστων να κάνουν με δίσκους άλλων κατηγορουμένων, του Σταμπέλου, του Τσαλίκη, του Αναδιώτη κτλ. Όχι πάρα πολλά πράγματα, με την έννοια του ότι όλοι είχαν τα σχετικά. Σβάστηκες, φωτογραφίες με σε πούλμαν από τις διάφορες εξορμήσεις των ταγμάτων και τα λοιπά. Αυτά που έχουν μια μεγάλη σημασία πια να φτάσουμε και να δούμε, είναι αυτά που επιδείχθησαν από τον δίσκο του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλιόπουλου, ο οποίος Ηλιόπουλος έχει και έτσι λίγο μια πορεία, αν θέλει κανείς, στον καλλιτεχνικό χώρο, η οποία για την υπεράσπιση αποτέλεσε το εφαλτήριο της επιλογής των υλικών που ήθελε να δείξει για τον ίδιο, όπως οι φωτογραφίες που θα δούμε. Είναι κάποιες επιλογές από την υπεράσπιση. Βλέπουμε τον Ηλιόπουλο ή αλλιώς Απόλλωνα, όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, να φωτογραφίζεται με τον Δημητριάδος, να φωτογραφίζεται με τον Τζι Πόλη τον Πολυχρονίου, να βγάζει έτσι να έχει φωτογραφίες έτσι νεότητας ενσταντανέ παλαιότερα, καθώς επίσης και με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, που να ξέρει ο άνθρωπος με ποιον φωτογραφίζεται. Άλλη μία, χοντρικά οι φωτογραφίες τις οποίες ήθελε η υπεράσπιση να δείξει είναι αυτές. Πρακτικά δεν είχε άλλες 3-4 σχετικές, κάποιες ομιλίες και λοιπά τέτοια. Σημασία έχει να δούμε και τα βίντεο, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Κάποιοι κάναν λόγο, επειδή υπόθηκε κατά την μετάδοση από το Golden Dawn Watch, υπόθηκε το ζήτημα με το τατουάζ του Ηλιόπουλου. Ο Ηλιόπουλος είχε εμφανιστεί σε μια φωτογραφία αιμοδοσίας, η οποία επίσης επιδείχθηκε στην αίθουσα και έχει δημοσιευτεί. Εμφανίστηκε με ένα τατουάζ Zing Heil και το σήμα της Χρυσής Αυγής δίπλα, όπου κάπου μέσα στο 2014, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, πήγε και το πέρασε από πάνω το συγκεκριμένο τατουάζ,
Αυτές οι φωτογραφίες βρέθηκαν στο δίσκο του. Αριστερά είναι το προσχέδιο, δεξιά είναι η ολοκλήρωση. Μπορεί κανείς να δει αριστερά σε αυτό το τατουάζ να υπάρχει έντεχνα φτιαγμένος, έντεχνα φτιαγμένη υλικοπαγίδα η γνωστή, το γνωστό σημάδι των SS. Επιδείχθησαν στην αίθουσα αυτά, να το ξαναπούμε. Πάμε σε άλλο ένα σετάκι φωτογραφιών Ηλιόπουλου από τις επιλογές πολιτικής αγωγής. Εδώ έχουμε, εκτός την καταπληκτική αυτή φωτογραφία που μπλέκει σταυρούς ελληνικής σημαίας, δικέφαλους Βυζαντίου και σβάστηκες σε ένα παραλήρημα πολιτισμικό, έχουμε δύο φωτογραφίες, οι οποίες φωτογραφίες έχουν στα αριστερά τον Πανταζή, τον πυρηνάρχη Περάματος. Στο βήμα η μία έχει το λαγό να μιλάει και η άλλη έχει τον Κούζιλο να μιλάει, κατηγορούμενοι και οι δύο. Και αριστερά, σε όλους αυτούς μέσα, βρίσκεται και η σύζυγος του Μιχαλολιάκου Ζαρούλια, ενώ προς τα δεξιά υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι η Νικόλ Μπενέκη, αυτή στην οποία έστελνε ο λαγός τα μηνύματα του. Αυτά βρίσκονται μέσα στο δίσκο του Ηλιόπουλου, όπως βρίσκεται στο δίσκο του Ηλιόπουλου και παρακάτω φωτογραφία που δείχνει τον άλλοτε Απόλλωνα καλλιτέχνη και τα σχετικά, νυν βουλευτή της Χρυσής Αυγής, να χαιρετάει ναζιστικά μαζί με άλλους σε ένα πολύ ωραίο ενσταντάν για να έχουν να θυμούνται. Μία ακόμα από τις φωτογραφίες που υπήρχε στο δίσκο του Ηλιόπουλου, μεταξύ πολλών άλλων, είναι και αυτή εδώ η φωτογραφία που είναι από κάποιον εορτασμό, πιθανόν στο Μελιγαλέα στις Θερμοπύλες, κάτι από τα δύο, όπου πρώτη γραμμή με τη σημαία στο χέρι και την μπλούζα της Χρυσής Αυγής βρίσκεται και ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα. Ρουπακιάς. Άλλο ένα κομμάτι από τις εικόνες οι οποίες περιέχονταν στο flash drive που κατασχέθηκε από την έρευνα στο σπίτι του Ηλιόπουλου και αποτελούν τεκμήρια, ψηφιακά τεκμήρια της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ένα άλλο ωραίο στοιχείο είναι το εξής και μπλέκει βέβαια και τον πρώην πολύ κοντινό του Αντώνη Σαμαρά, Τάκη Μπαλτάκο. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν ο γραμματέας του Πρωθυπουργού ή κάτι τέτοιο. Ο οποίος Μπαλτάκος, στα μηνύματα που ανταλλάσσει με κάποιον ο Ηλιόπουλος, κατά τον Ηλιόπουλο είναι βαμμένος Χρυσή Αυγή. Μεταξύ, πώς το λένε, λέει, με ξαναφώναξε, με φώναξε. Μιλήσαμε, τι θέλει, του απαντάει ο συνομιλητής του. Γίνεται μια συζήτηση και του λέει στο τέλος ο Ηλιόπουλος: είναι Χρυσή Αυγή, βαμμένος ο Μπαλτάκος, εξαντλώντας, μάλλον μην αφήνοντας κανένα περιθώριο για τα διάφορα που ακούμε τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, τη βία, τη σχέση με τη Χρυσή Αυγή, την ακροδεξιά και τα σχετικά. Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας Χρυσής Αυγής μέσω του Τάκη Μπαλτάκου έχει φανεί επανειλημμένος και όσο εμφανίζονται και άλλα στοιχεία από τη δίκη της Χρυσής Αυγής φαίνεται και ακόμα περισσότερο. Και αυτά χοντρικά είναι τα πράγματα τα οποία θεωρήσαμε σημαντικό να τοποθετηθούν σε κάποιες κάρτες προκειμένου να πάρουμε εικόνα από το υλικό το οποίο βρισκόταν μέσα στο flash drive του βουλευτή της Χρυσής Αυγής και κατηγορούμενου για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλιόπουλου. Και από εδώ και πέρα ξεκινάμε βίντεο. Έχουμε μπροστά μας 30 με 35 λεπτά περίπου, όπου είναι γραμμικά όπως ακριβώς προβλήθηκαν μέσα στην αίθουσα της δίκης της Χρυσής Αυγής, τα βίντεο τα οποία ήταν οι επιλογές πολιτικής αγωγής για να καταδείξουν όλα όσα εδώ και 3 χρόνια συζητάμε για το συγκεκριμένο μόρφωμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δίκη όλη του η ηγεσία, τα μέλη του, τα στελέχη του, πολύ σημαντικά στελέχη του και οι βουλευτές του. Έχει μία σημασία σε καθένα από τα πακέτα που πρόκειται να έρθουν τον βίντεο σε αυτή την εκπομπή να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι ανάμεσα για να σχολιάζουμε, να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, να βοηθάμε λίγο τα κεφάλια μας να συνδέουν τις πληροφορίες. Πάμε να δούμε το πρώτο πακέτο των βίντεο και επιστρέφουμε για ένα μικρό σχόλιο. Περιστατικό που ακόμα μία φορά επιβεβαιώνει αυτά που λέμε.
Κάποιοι μας θεωρούν γραφικούς ότι ασχολούμαστε με τους λαθρομετανάστες, ότι συνέχεια λέμε αυτό, έξω, ξένοι κτλ. Διαβάστε λίγο ή παρακολουθήστε τι έγινε σήμερα στο κέντρο κράτησης στην Κομωτινή. Που δεν είναι κέντρο κράτησης, είναι σχολή αστυνομίας. Πήγαν οι άνθρωποι αστυνομικοί να ορκιστούν και ακριβώς δίπλα ξεκίνησαν επεισόδια σκληρά όσο δεν φαντάζεστε. Τους πετούσαν γυαλιά, τραυματιστήκαν 4 αστυνομικοί, βρίσκονται στο νοσοκομείο, κάψανε το κέντρο, δεν μπορούν να φιλοξενηθούν πια. Οι άνθρωποι αυτοί που τους παρήχαμε, όπως έλεγε και ο Δένδιας, έχουμε βγάλει και το αντίστοιχο το Δένδιας Hotel, το βιντεάκι, που ο ίδιος τα έλεγε. Αυτούς λοιπόν που τους παρήχαμε, ενώ εσείς δεν έχετε να ανάψετε το air condition, λυπάστε. Και είναι πολύ λογικό, λυπόμαστε όλοι. Όλοι λυπόμαστε να πατήσουμε το on off το air condition. Ο Δένδιας έλεγε ότι η θάλαμη που φιλοξενούνται οι ξένοι ή έχουν ψήξει θέρμανση. Αυτοί λοιπόν οι. Δεν ξέρω, οι αυτοί που ας πούμε τους ευεργετήσαμε, που έχουν ευεργετηθεί από τη χώρα μας και που μας χρωστούσανε, βρέθηκαν να σπάνε τους κοιτώνες που μέναν. Δεν πειράζει, καλά μας κάνανε για να βάλουμε μάθημα και να καταλάβουν και οι υπόλοιποι συνέλληνες, μας λένε ρατσιστές, ποιοι είναι αυτοί που φιλοξενούμε. Και αν οι Έλληνες είναι φιλόξενοι ή όχι, το δείχνουμε στην πράξη. Δεν χρειάζεται να το δείξουμε στον Πακιστανό, που ήρθε εδώ για να μας σκοτώσει και να μας βιάσει. Εγώ αυτά είχα να πω. Ο συναγωνιστής Γιώργος Μισιάκας είναι ο υπεύθυνος της Θεσσαλίας. Έχει υπό την επίβλεψή του τις δύο τοπικές του Βόλου, της Μαγνησίας, συγγνώμη, του Αλμυρού και του Βόλου, της Λάρισας που ξεκινάει αύριο, των Τρικάλων και της Καρδίτσας που έχουν κάνει τα εγγένεια το καλοκαίρι. What bond? What will you do when you first enter the carnival? You must wear quelque chose. Will you change the law? Will you change the country? I try for this. What will be the first measure change? All the illegal immigration out! Out of my country, out of my home. What way would you use to do that? Use Gory Martin. Use Gory Martin. Imagination. Έχουμε ζητήσει να σηκωθούμε όλοι έξω, να σηκωθούμε όλοι μόλις μπήκατε μέσα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι. Σαν έλεγχο σεβασμού. Σαν έλεγχο σεβασμού. Ναι, μπορείτε να αποχωρήσετε. Τελείωσε, δεν μιλάει κανείς. Κοφάτες μας, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά, ο οποίος μιλούσε για πατριωτισμό όταν έχει υπηρετήσει χαριστικά 3 μήνες στη Θεία στο ναυτικό και ο οποίος έλεγε ψέματα μέχρι την παραμονή των εκλογών ότι δεν θα κάνει συγκυβέρνηση και αμέσως βγήκε να κάνει δήλωση ότι δεν θέλει εκλογές και πάνε και σχεδιάζουν τη συγκυβέρνηση. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι η Χούντα του Μνημονίου συνεχίζεται
και η εθνική αντίσταση της Χρυσής Αυγής ενάντια στη Χούντα του Μνημονίου θα συνεχιστεί και μέσα και έξω από τη Βουλή. Θα συνεχιστεί ο αγώνας για μια Ελλάδα ελεύθερη από τους παγκόσμιους τοκογλύφους. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και υπερήφανη. Για μια Ελλάδα χωρίς την δουλεία του Μνημονίου και την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Για μια Ελλάδα που δεν θα έχει καταντήσει κοινωνική ζούγκλα από τα εκατομμύρια τους λαθρομετανάστες που μας έφεραν στην πατρίδα μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Ένα σχεδόν χρόνο κράτησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Έχω να σας πω μία φράση και επειδή ίσως κάποιοι δεν την καταλάβουν θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Βένι, Βίτι, Βίκι του Τέστη. Με λασπολογήσατε, με συκοφαντήσατε, με θυμώσατε, σας νίκησα. Η νίκη της Χρυσής Αυγής είναι προφανώς νίκη. Ενάντια στο τυραννικό καθεστώς των ΜΜΕ, ενάντια στη Χούντα των καναλιών και των φυλάδων. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τελειώνω λέγοντας ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη σε όλα τα λεβεντόπεδα με τις μαύρες μπλούζες και τα αρχαιοελληνικά γράμματα Χρυσή Αυγή, που όταν τα κανάλια της βρωμιάς, τα πορνοκάναλα που δημοσιεύουν μετά τις 2 το βράδυ και παρουσιάζουν τσόντες και εσχρές διαφημίσεις παράνομες, αυτοί είχαν πάρει τους δρόμους και τα χωριά κρατώντας ελληνικές σημαίες για τη Χρυσή Αυγή, για την Ελλάδα. Η νέα Χρυσή Αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται. Όσοι προδίδουν αυτή την πατρίδα, ήρθε η ώρα να φοβηθούν. Ερχόμαστε. Αυτά είχα να σας πω και τίποτε άλλο. Ντροπή στους υποφάντες μας, ντροπή στους λασπολόγους μας. Είμαστε Έλληνες πατριώτες, είμαστε εθνικιστές και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να το αμφισβητήσει. Ο αγώνας συνεχίζεται πιο δυνατός και μέσα αλλά και έξω από τη Βουλή. Αυτά είχα να πω. Γεια σας. Εδώ κύριε πρόεδρο, το Αλφα, από το Αλφα κύριε πρόεδρο. Παρακαμυθεί το Αλφα. Από το Αλφα. Αυτό το κανάλι, ότι ο κύριος Κοντομινάς, ο διοκτήτης του Άλφα, είναι υπόλοιπος για 10 κακουργήματα. Τι έγινε, πώς έχει κανάλι για να λαστολογεί τον αγώνα του ελληνικού λαού. Πληρώνεστε από έναν άνθρωπο που είναι υπόλοιπος για κακουργήματα, οικονομικά το ξέρετε. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι των βίντεο που περιείχε το flash drive που εξετάστηκε, το flash drive του βουλευτή Ηλιόπουλου που κατηγορείται για ένταξη διεύθυνση στην κλιματική οργάνωση μαζί με τους υπόλοιπους, που εξετάστηκε τα περιεχόμενα του οποίου εξετάστηκαν σήμερα στην... σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, σε μέρα 252. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια οργανωτική πληροφορία που μας δίνουν αυτά τα βίντεο. Μας δίνει το πρώτο βίντεο, μας δίνει την πληροφορία ότι ο Μισιάκας ή αλλιώς Μάστορας ήταν υπεύθυνος οργανωτικά για το Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία γενικότερα. Υπάρχει μια, καθαρή συμμετοχή του συγκεκριμένου στα όλα όσα συνέβαιναν και συμβαίνουν στη Χρυσή Αυγή. Ενώ στο επόμενο βίντεο βλέπουμε την προσέλευση Μιχαλολιάκου σε ξενοδοχείο για να κάνει την γνωστή πια συνέντευξη τύπου που περιείχε το Αγέρθου του ή κάτι τέτοιο, όπου ο Μιχαλολιάκος σε ερώτηση δημοσιογράφου λέει
σε ερώτηση δημοσιογράφου σε σχέση με το τι θα κάνει με τους μετανάστες αν τα έρθει ποτέ στην εξουσία ή κάπως έτσι, ο Μιχαλολιάκος λέει use your imagine 3-4 φορές μέχρι να του πει κάποιος ότι το imagine πρέπει να είναι imagination, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να εννοεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια, μέσα στην αίθουσα που γίνεται η συνέντευξη τύπου, υπάρχει το γνωστό εγέρθου του εγέρθητη και τα σχετικά, ενώ υπάρχει στη συνέχεια και ένα, πώς να πω, ένας ωραίος διάλογος τι έγινε Νάντια με την γνωστή δημοσιογράφο Νάντια Αλεξίου, όπου στη συνέχεια εμφανίστηκε ως αυτή που αντέδρασε στην εντολή γερμενή εγέρθου του κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στο μέλλον πώς κυλάνε, αν είναι έτσι ή αν δεν είναι. Σεβασμό ζήτησαν αυτοί που φώναζαν εγέρθητοι στους δημοσιογράφους, ενώ στη συνέχεια ο Μιχαλολιάκος βγαίνει προς τα έξω και λέει για τον Α, γιατί κάποιος δημοσιογράφος θέλει να μπει, να τραβήξει, να πάρει κάποια δήλωση ή κάτι τέτοιο, λέει για τον Α, κάποιος φωνάζει να παραγαμηθεί ο Α και στη συνέχεια ο Μιχαλολιάκος λέει ο Κοντομινάς πήρε τον Α και άρχισε να λέει για μας αυτά και τα λοιπά και που είναι εγκληματίες και πάει λέγοντας. Αυτά στο πρώτο κομμάτι. Τι μας δείχνει όλο αυτό? Μας δείχνει σαφώς από τη μία ιεραρχία, μία οργάνωση κτλ. Όπως μας έχουν δείξει χίλια δυο άλλα τεκμήρια μέχρι τώρα. Μας δείχνει σαφώς και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, δεν κατηγορούνται, ενώ σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε εδώ και τρία χρόνια θα έπρεπε. Και βέβαια μας δείχνει την τάση αυτή της προσπάθειας επιβολής από τη στιγμή που μπαίνουν στο κοινοβούλιο και γνωρίζουν τι πρόκειται να... ότι γνωρίζουν ότι στα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκονται εντός βουλής, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και απέναντι στους δημοσιογράφους αλλά και απέναντι στους διαφόρους γύρω-γύρω, όπως θα δούμε και στα επόμενα βίντεο. Πάμε στο δεύτερο πακέτο των βίντεο του βουλευτή Ηλιόπουλου, όπως προβλήθηκαν σήμερα στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, βγήκανε κάτι αλυτάκια στα κανάλια που παριστάνουν τους πολιτικούς και είπαν ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες πατριώτες. Ποιοι? Εμείς. Με έναν παππού στην άλωση της Τριπολιτσάς και άλλον στο Μεσολόγγι. Αυτοί οι κυκοπιάστες. Με προβόλους στη Μακεδονία, μακεδονομάχους οι υποψήφοι μας. Κι αυτοί ένα τίποτε. Κληρονόμοι ενός αμαρτωλού καθεστώτος που κτίστηκε πάνω στην προδοσία της Κύπρου μας όταν είπαν το «Η Κύπρος είναι μακριά». Και ήρθε τώρα μια άλλη προδοσία. Η προδοσία του μνημονίου. Αυτοί οι ίδιοι που εκθόρυσαν έδαφος εθνικό στα Ήμια που δεν ξεχνάμε, που υπέστηλαν την ελληνική σημαία, έρχονται τώρα και εκφορούν εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, δεν θα περάσουν, είμαστε εδώ, μόνο πάνω από τα πτώματά μας, να ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας. Είπαν τα χειρότερα δυνατά. Είπαν ότι είμαστε εγκληματίες και δολοφόνοι. Πόσους σκοτώσαμε επιτέλους και δεν το ξέρουμε. Που είναι τα πτώματα. Αυτοί σκοτώσανε. Οι 17 Νοέμβρη ποιανόν έργο είναι, δεν είναι της αριστεράς. Ο Έλα ποιανόν έργο είναι, δεν είναι της αριστεράς. Μέχρι προχθές σκοτώσανε έναν αρχιφύλακα, έναν φτωχό οικογενειάρχη των κοινίων ευρώ στα Πατήσια. Ποιοι είναι οι δολοφόνοι τελικά? Ποιον το χέρι, ποιον τα χέρια στάζουν αίμα παρά των αιωνίων αυτών προδοτών του έθνους. Αυτών οι οποίοι κάποτε
μιλούσαν για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Αυτόν που απουσίαζαν από τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Βγήκε στο κανάλι της διαπλοκής στο ΜΕΚΑ, σε ένα κανάλι, σε ένα κανάλι που χρωστάει στο ελληνικό κράτος 190, δηλαδή στον ελληνικό λαό, 192 εκατομμύρια ευρώ και μένουν ελεύθεροι για να μας ρίζει. Και είπε κάποιος κύριος Καψής ότι δεν μιλάει, ότι δεν μιλάει με νεοναζί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και θα μας ακούσει και θα του περάσει. Δεν τους επιτρέπουν. Οι ευθύνοι που έχουμε σήμερα, αγωνιστές και αγωνίστριες της Χρυσής Αυγής, είναι πολύ μεγάλοι. Θα προτιμούσαν πάρα πολύ ωραία για να δέσει η εικόνα που έχουν σχηματίσει για μας σήμερα το βράδυ οι Χρυσαυγίτες να βγουν και να τα σπάνε. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι! Δεν είμαστε αγγέλια τάκτων! Είμαστε στρατός! Σήμερα ο λόγος ανήκει. Όχι, όχι, να μην σας έχω στο νου μου. Αυτού. Εδώ ήθελα. Έλα! 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 Πρέπει να είναι και αυτή από τον μπάσκετ. Η μάνα σας γαμιέται με έναν Αλβανό. Μέσα. Τους μαλάκες τους γαμά. Φώτη πίσω. Φώτη πίσω. Να έχω δυνάμεις να... Γελίε! Κι η μάνα σου αυτά μου λέγε χθες το βράδυ, μαλάκα! Πουτανάκι! Πουτανάκι! Σίκα και μουσμουλα! Πουτανάκι, πουτανάκι! Μπράβο! Να κλείσετε τους φασιστές σε κάθε γειτονιά!
κάψτε κάποια σιλιά μάθω. Ελάτε βρε πουτάνες, ελάτε να μας τσακίσετε βρε πουτανάκια. Ελάτε βρε πουτάνες, ελάτε, ελάτε βρε πουτανάκια να τσακίσετε. Έλα μωρή πουτάνα, έλα μωρή πουτάνα να τσακίσεις. Έλα μωρή γαμιόλα, έλα. Ρε μαλάκες, μη χαλαρώνεις ρε μαλάκα εσύ. Μη μιλάτε σας. Έλα ρε πουτάνα μαλάκα! Άντε γάμω τη μάνα σου! Άουκαμε! Όχι, τίποτε δεν κάνουμε, δεν κουραζόμαστε, δεν κουράζεται εσείς! Ηθικών! Έλα! Ηθικών! Έλα! Ηθικών! Έλα! Έλα! Τιμή Χρυσή Αυγή! Έλα! Τιμή Χρυσή Αυγή! Έλα! Τιμή Χρυσή Αυγή! Στην αρχή βλέπουμε τον Νίκο Μιχαλολιάκο σε ομιλία στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο σταθμό Λαρίσης να λέει τα διάφορα και να καταλήγει στο «Είμαστε στρατός, δεν είμαστε αγέλη», λέγοντας ότι περίμενα να βγουν οι Χρυσαυγίτες να τα σπάσουν, αλλά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, κάνοντάς μας αυτόματα να θυμηθούμε την καταγγελία Καρδάρα για την εποχούμενη... για το επιχούμενο τάγμα εφόδου που επιτέθηκε στα περίπτερα των κομμάτων στο Πειραιά. Αμέσως μετά από το δεν είμαστε αγέλη, είμαστε στρατός, βλέπουμε ακριβώς τι είναι αυτός ο στρατός, παρουσία Μιχαλολιάκου στο Βήμα και υπό τον ήχο ύμνων και υπό το φως φωτοβολίδων χαιρετούν ναζιστικά τον αρχηγό τους, ενώ στη συνέχεια έχουμε διάφορα ωραία πλάνα τα οποία βρέθηκαν, ξαναλέω, στο φλασάκι αυτό του Ηλιόπουλου από μια συγκέντρωση έξω από γραφεία της Χρυσής Αυγής, στα οποία τους βλέπουμε εδώ λίγο να έχουν ένα ταμπούρι πίσω με κράνη και τα λοιπά και να φωνάζουν τα διάφορα. Κάπου ανάμεσα σε αυτούς ακούγεται και ο Ηλιόπουλος, γιατί βρίσκεται εκεί και αυτός τραβάει όλο αυτό το πράγμα. Είναι κομμάτια από τις δράσεις της Χρυσής Αυγής και την ύπαρξή της στους δρόμους τους ελληνικούς, καθώς επίσης και τους διάφορους χαιρετισμούς τους βλέπετε εκεί. Τα οποία επιδείχθησαν, όπως έχω πει επανειλημμένως, στο δικαστήριο σήμερα στη 252η ημέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής. Για πάμε να δούμε και το επόμενο κομμάτι. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια να δούμε. Πάμε να το δούμε. Είμαστε σταθερά τρίτο κόμμα, έτσι λένε. Εμείς πιστεύουμε ότι μόλις θα έρθουν οι εκλογές θα είμαστε δεύτερο κόμμα, εάν γίνουν σύντομα με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά χεστήκαμε πραγματικά, συγγνώμη για την έκφραση, για τις κολοεκλογές τους. Σας είπα ότι Χρυσή Αυγή είσαστε εσείς, είμαστε εμείς, που θέλουμε να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κινούμενη άμμο που βρίσκεται. Για τη βόμβα σας είπα, ο Βενιζέλος κάνει τα πάντα, προσπαθεί να μας θέσει εκτός νόμου. Το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν θα έρθει στα πράγματα η Χρυσή Αυγή, που δεν μπορεί κανένας μα κανένας να τη θέσει εκτός νόμου θα τεθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί η Χρυσή Αυγή δεν κλέβει 38 χρόνια, η Χρυσή Αυγή δεν έχει, όπως ο Βενιζέλος, τον αρχιτέκτονα των τριών μνημονίων, δεν έχει φτάσει τη χώρα εδώ. Όλοι πεινάμε και όλοι είναι στους δρόμους και στα κάγκελα, χωρίς να φταίει η Χρυσή Αυγή. Ο Βενιζέλος είναι ο αρχιτέκτονας και των τριών μνημονίων. Ο Βενιζέλος τα ψήφισε και τα τρία μνημόνια και οι βουλευτές τους. Εμείς δεν έχουμε ούτε φάει, ούτε κλέψει, ούτε έχουμε κυβερνήσει για να έχουμε ευθύνη και μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό που γίνεται στη χώρα. Άρα με το που θα έρθει η Χρυσή Αυγή στα πράγματα, κατευθείαν, όσο σκληρό και σας ακούγεται, θα θέσει εκτός νόμου αυτούς και θα κλείσει στη φυλακή αυτούς που έχουν φέρει τον ελληνικό λαό να αυτοκτονεί, να πεινάει, να λαιμοκτονεί και η Ελλάδα να βρίσκεται στο... Συναγωνιστές και συναγωνίστριες και συντοπίτες και συντοπίτισες, φτάσαμε στο σημείο να ανοίγουμε τοπικές, να ανοίγουμε πυρήνες, να ανοίγουμε φωλιές της Χρυσής Αυγής, αυτού του άπαρτου κάστρου, μέσα στο άντρο, το πάντε ποτέ άντρο του κομμουνισμού. Σβήνουνε σιγά σιγά από το χάρτη. Ανατέλουμε εμείς δυνατά, αποφασιστικά και με πειθαρχία. Έχουμε έρθει εδώ πέρα και τους πνίγουμε μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Στην ιδεολογία τους και σε αυτό που πρεσβεύουν. Η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια σαν μια ιδεολογική κίνηση, σαν ιδεολογικό κίνημα.
Δεν είχαμε ποτέ ασχοληθεί με εκλογές, δεν μας ενδιαφέραν οι ψήφοι, δεν μας ενδιαφέραν τα νούμερα, δεν μας ενδιαφέραν τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει η ιδεολογία μας και ο αυτοσεβασμός μας και το να είμαστε πιστοί σε αυτά που λέμε. Σήμερα, επειδή δεν μας ενδιαφέραν όλα αυτά, έχουμε πάρει και μεγάλα νούμερα. Έχουμε φτάσει στο 7%, πάμε στο 17%, στο 27%. Να είστε όλοι έτοιμοι και να είστε όλοι σίγουροι ότι η τελική νίκη θα είναι των Χρυσαυγητών. Για να δούνε οι Έλληνες εθνικιστές της Χρυσής Αυγής πώς τιμούνε την ελληνοτουρκική παιδεία! Σκίσε το κολούμπανο! Σκατά στους Τούρκους και στους τάφους! Σκατά! Σκατά! Στον τάφο του Κεμάλ! Σκατά! Σκατά! Στον τάφο του Κεμάλ! Συναγωνιστές, έχουμε και μία άλλη σημαία της Γερμανίας, της Μέρκελ, που κατάντησε ένα ολόκληρο γερμανικό έθνος να σύρεται πίσω από το διεθνή σιωνιστικό του κογκρίφο! Σκίστε κάτω το κολούμπανο! Για σένα σε αγωνιστή μου έρχεται. Αλήθες, προβούντες, πολιτικοί! Αλήθες, προβούντες, πολιτικοί! Αλήθες, προβούντες, πολιτικοί! Έμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Έμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Αναρχική και προσεφική! Αυτή η γη εσάς ανήκει! Αναρχική και προσεφική! Αυτή η γη εσάς ανήκει! Πάμε στην αγωνιστή με την αρχεία! Αθηναίων μεταναστών, όχι Αθηναίων, τον Καμίνη, για να μας κάνει δήλωση εδώ πέρα για τη μεγάλη του επιτυχία που προσπάθησε με την ελληνική αστυνομία να μην αφήσει τη Χρυσή Αυγή να κάνει διανομή τροφίμων στο. Εσείς πήγατε εκεί. Ναι, εμείς πήγαμε εκεί πέρα για να τον συγχαρούμε τον κύριο Καμίνη. Όπως κατέβανε 4 ημερίες ματ και μας δείξανε χημικά. Γιατί για να μας χτυπήσουν δεν μπορούν να σου πω και ξεκάθαρα. Εσείς χτυπήσατε. Όχι, χημικά μας δείξανε μόνο. Είχατε προσπαθήσατε να τον δούμε από κοντά και να του δούμε τους λόγους να χτυπήσουμε. Τον λόγο γιατί δεν μας άφησαν να κάνουν τη διάρκεια των φίλων. Και για τον λόγο και ο ίδιος προκλητικά αλλά και η αστυνομία του έχουν φοβηθεί να μας από εδώ πέρα. Όχι, δεν πήγε να χτυπήσει κανένας. Ο κύριος Κεφαλής είναι προσαχθή. Είναι δυνατό, είναι προσαχθή. Σας χτυπήσατε. Προσπάθησα να χτυπήσουν, αλλά δεν το πετύχα. Α, προσπάθησα να χτυπήσουν. Σας χτυπήσαμε δεκάδες χημικά. Ενώ εσείς απλώς πρέπει να μιλήσετε. Ναι, θέλαμε να πούμε μέσα να δούμε ότι είμαστε βουλευτές. Θέλαμε να δούμε τον κύριο Δήμαρχο, να δούμε για ποιο λόγο δεν μας επέτρεψε να κάνουμε διανομή. Αυτό θέλαμε. Απαγορεύεται για αυτό η σύγχρονη δημοκρατία τους. Πόσα άτομα μοιράζαμε πρέζα θα μας άφηνε. Δέκα άτομα, ναι. Τι ώρα έχει αυτό. Πάμε να τελάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία. Πήγαν να επισκεφθούν τον Δήμαρχο, μας λέει ο Λαγός, ενώ νωρίτερα ο Ηλιόπουλος μας έλεγε ότι χεστήκαμε για τις κολοεκλογές τους.
ότι θα βγάλουμε εμείς τα υπόλοιπα κόμματα εκτός νόμου όταν έρθουμε στα πράγματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε Μίχο, Γρέγο, Γερμενή, Αλεξόπουλο κτλ. Να ασκίζουν τουρκικές και γερμανικές σημαίες, με τη σημείωση, αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, ότι ειδικά για τη γερμανική σημαία είπανε έχουμε και μία σημαία της Γερμανίας, της Μέρκελ. Μην έχουμε και παρεξηγήσεις για ποια Γερμανία μιλάμε. Ενώ στο τέλος ο λαγός αυτό που λέει πρακτικά είναι ότι πράγματι πήγανε όπως έχει καταγγείλει ο Καμίνης και κατήγγειλε και στην αίθουσα, να τον επισκεφθούν, όπως λέει χαρακτηριστικά ο λαγός, μετά την απαγόρευση της διανομής τροφίμων στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά για όσους θεωρήσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν αυτές τις προσπάθειες επίσκεψης στο Δήμαρχο Αθηναίων. Άλλο ένα πακέτο από αυτά που προβλήθηκαν στη δίκη της Χρυσής Αυγής στη 252η δικάσιμο σήμερα. Πάμε να δούμε και το επόμενο πακετάκι.
Συντασσόμαστε όλοι και δεν κουνιέται κανείς εάν δεν το δει σύνθημα. Πάμε όλοι μπροστά. Δεν θα τους αφήσουμε να μας χαλάσουν εκδήλωση, ούτε είμαστε αναρχικοί και χάος. Σήμερα δεν θα κοιμηθεί κανένας απόψε. Στόμα. Ξέρουμε και τις καταλήψεις κι όλα. Δεν τρέχουμε μόνο εμείς. Αυτό ήταν και το τελευταίο πακέτο των βίντεο τα οποία προβλήθηκαν στην αίθουσα της Δίκης Χρύσης Αυγής σήμερα. Ας δούμε λίγο τι ήταν αυτά που παίξανε. Έχουμε αρχικά το Ρουπακιά να εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα σε συγκέντρωση, μάλλον ήταν διανομή τροφίμων στα γραφεία, στο σταθμό Λαρίς της Χρυσής Αυγής και περνάει μπροστά από τις κάμερες, όπως πολλές φορές σε διάφορες κάμερες και στο ντοκιμαντέρ Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση αλλά και σε πολλά άλλα πια καταγεγραμμένα ντοκουμέντα υπάρχει ο Ρουπακιάς. Στη συνέχεια βλέπουμε το σύσσωμη την νίκη να βρίσκεται στο Μελιγαλά, να έρχεται όλη αυτή η πορεία η οποία στην κεφαλή της έχει την Νίκαια με τον Κασιδιάρη, με στρατιωτικό βήμα και παραλλαγή, να μεταξύ αυτών να βρίσκεται και ο Ηλιόπουλος σαφώς και ο Παναγιώταρος, ο Κασιδιάρης να δίνει το σύνθημα, να βρίσκεται επίσης ο Πατέλης μπροστά, ο πυρηνάρχης, ο σχετικός μπροστά από το εν λόγω τάγμα και να βλέπουμε αντίστοιχα πίσω του τον Τζακανίκα, να βλέπουμε τον Γκαζατζόγλου πλαγίως από το σώμα της παρέλα αυτής και άλλους κατηγορούμενους όπως Χρυσαφίτη, Μιχάλαρο, Τσόρβα, Κορκοβίλη κτλ. Αντίστοιχα και σε αυτά εδώ τα πλάνα, αφού έχουν φτάσει πια και λίγο πριν ξυλοφορτώσουν τους αυτούς εδώ που βλέπετε με την μπλε μπλούζα που υποτίθεται ότι ήταν μια παρουσία της νεολαίας του λαού στο συγκεκριμένο σημείο. Λίγο πριν λοιπόν πέσουν αυτές οι φάπες και οι άλλες φάπες στον Αστέριο Χάμο, ο ξυλοδαρμός που ήταν λίγο πιο βαρύς
ο οποίος νοσηλεύτηκε μετά κτλ. Ήταν μια έτσι ενδοοικογενειακή υπόθεση ο Μελιγαλάς. Παρ' όλα αυτά, ο πιο οργανωμένος πυρήνας της συγκεκριμένης οικογένειας ήταν η Χρυσή Αυγή, με τις στολές της, με σύσσωμα τα τάγματά της, ειδικά από τις τοπικές Περάματος και Νίκαιας. Όπου εδώ βλέπουμε, αν προσέξουμε λιγάκι την κίνηση της κάμερας, τον Παπά, τον Γερμενή, τον Παναγιώταρο, τον Κασιδιάρη, τον Ματθεόπουλο, τον Κουκούτσι. Βλέπουμε όλο το σετ κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε τον Ηλιόπουλο επικεφαλή πορείας, θα λέγει κανείς, με ένα τάγμα μπροστά της, κρανοφόρων και κρατώντας σημαίες με παλούκια και τα λοιπά, όπου έχουν απέναντί τους μία αντισυγκέντρωση, ενδιάμεσα υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας και κάποια στιγμή προς το τέλος αυτής της σεμνής τελετής αποφασίζουν να πουν και τον εθνικό ύμνο, με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλιόπουλο να τον φωνάζει ηγετικά μπροστά στην πρώτη γραμμή του εν λόγω τάγματος, σηκώνοντας και το χέρι στο ναζιστικό χαιρετισμό, όπως τραγουδούσε τον ύμνο τον εθνικό. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί που είναι Έλληνες εθνικιστές, πατριώτες κτλ., που όμως καμιά φορά τους ξεφεύγει και σηκώνεται το χέρι ως άλλοι Peter Sellers στο Dr. Strangelove. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν τα βίντεο τα οποία προβλήθηκαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, στη 252η μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια υπήρξαν κάποια έγγραφα από το δίσκο το συγκεκριμένο του Ηλιόπουλου, όπως μια περίληψη σύντομη πυρήνες της Χρυσής Αυγής, μια περίληψη εκπαίδευσης για τους νεοεισερχόμενους στη Χρυσή Αυγή, στην οποία μεταξύ άλλων αναλύθηκε και ο λαϊκός εθνικισμός. Το κείμενο έγραφε διάφορα τέτοιου τύπου πράγματα, όπως έγραφε χαρακτηριστικά σε ένα σημείο να αποφεύγεται ο όρος εθνικοσοσιαλισμός για ευνόητους λόγους. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορική αναφορά και στην υπόθεση του Περίανδρου και στο γιατί κλείσαν τα γραφεία τους και πάει λέγοντας, ενώ στο τέλος της συνεδρίασης αναγνώστηκαν και κάποια μηνύματα από το Skype του Ηλιόπουλου, τα οποία μηνύματα είχαν να κάνουν με συγκεντρώσεις, αντισυγκεντρώσεις, και υπήρχε μια συζήτηση με ένα συνομιλητή του Ηλιόπουλου κατά πόσο η αστυνομία θα τους αφήσει τους χρυσαυγίτες να παίξουν και τι μέτρα τάξης θα έχει, και του απάντησε ο Ηλιόπουλος ότι θα σου πω αύριο που θα γνωρίζω. Έχουμε ξαναδεί τον Ηλιόπουλο να μαθαίνει πράγματα από την αστυνομία, όπως και άλλοι και άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής να έχουν ανοιχτή γραμμή με άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, ενώ τελειώνει η αναφορά σε αυτά τα μηνύματα με μία σημείωση που κάνει ο Ηλιόπουλος για το Λαγό, για κάποιον που θα ζητήσει ο Λαγός άδεια να έρθει να τον τζακίσει. Όλα αυτά μας δείχνουν σαφώς ότι υπάρχει ένα σύστημα οργάνωσης το οποίο απαιτεί από όλα τα στελέχη να ζητάνε άδεια από τον ανώτερό τους, οπότε φτάνοντας προς τα πάνω φτάνουμε και στο Μιχαλολιάκο, όπως έχουμε δει επανειλημμένος πάρα πολλές φορές σε αυτή την τριετία στην διαδικασία της δίκης της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, έχουμε την επόμενη εβδομάδα με τρεις δικασίμους, Τρίτη 29 Μαΐου στον Κορυδαλό, Τετάρτη 30 Μαΐου επίσης στον Κορυδαλό και την Παρασκευή 1η Ιουνίου, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, στο εφετείο. Εμείς, όπως κάνουμε ανελιπώς 3 χρόνια τώρα κάθε εβδομάδα που έχουμε δικασίμους της δίκης της Χρυσής Αυγής, την επόμενη εβδομάδα, κανονικά την Παρασκευή, θα είμαστε μαζί σας προκειμένου να καταγράψουμε άλλες 3 δικασίμους της δίκης της Χρυσής Αυγής την 112η εβδομάδα της διαδικασίας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα θαυμάσιο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μαζί με την αργία του Αγίου Πνεύματος. Καλό σας βράδυ.